Κύριε Εδωάρδο Μανέλη, σας ευχαριστούμε καταρχήν που μας δίνετε αυτή τη μικρή συνέντευξη. Εγώ ευχαριστώ. Χαρά μας να επικοινωνούμε και με εσάς και με τους αναγνώστες του μέσου σας. Θα μπούμε κατευθείαν στο ψητό, χωρίς δημοσιογραφικές σάλτσες και υπονοούμενα. Θα σας αναφέρω 2-3 θέματα που έχουν προκύψει από τους πολίτες, τους ίδιους πολίτες, οι οποίοι κατά καιρούς κάνουν κάποια παράπονα, ίσως δεν ξέρουν κάποια πράγματα οι άνθρωποι, βλέπουν μια πραγματικότητα παλιά, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να αλλάξει ή θα αλλάξει στο επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι αυτή η πραγματικότητα που μας οδήγησε και εμάς να ασχοληθούμε με τα κοινά, γιατί ζούμε σε έναν Δήμο στον οποίο βλέπαμε ότι υπήρχε μια στασιμότητα. Αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει φαινομενικά μέχρι στιγμής. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε το τι έχει γίνει, το πόσα έργα έχουμε δρομολογήσει και πόσα έργα έχουν ήδη ξεκινήσει, αλλά επειδή είναι στο ξεκίνημά τους, μπορεί να μην έχουν γίνει αντιληπτά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι του Δήμου Καλαμαριάς, το οποίο είναι λίγο πονεμένο, θα έλεγα. Το κομμάτι του Φίνικα. Στο Φίνικα έχουν γίνει κάποια πράγματα, αλλά στην οδό Νικολάου Στρατού οι κάτοικοι παραπονούνται ότι τα αυτοκίνητα περνάνε με ηλικιώδεις ταχύτητες. Αν και είναι ένας παράδρομος στην ουσία του κεντρικού δρόμου που οδηγεί στο. Η Νικολάου Στράτου, ναι. Στράτου είναι, με συγχωρείτε. Ναι. Εκεί υπήρχαν κάποια σαμαράκια τα οποία πλέον δεν υπάρχουν. Ή υπάρχουν κομμάτια από αυτά τα οποία. Τα σαμαράκια, όπως γνωρίζετε, είναι παράνομα και δεν πρέπει να υπάρχουν πουθενά όπου υπάρχουν. Οπότε αυτά που είχαν τοποθετηθεί με το που έχουν κάποιο πρόβλημα και φθύρονται και φεύγουν, κατευθείαν δεν τα αντικαθιστούμε γιατί είναι παράνομα. Παρ' όλα αυτά. Έχουμε κάνει και στον προηγούμενο διοικητή της Τροχέας και στην καινούργια διοικήτρια της Τροχέας παρέμβαση. Έχουμε μιλήσει για σημεία στα οποία υπάρχουν προβλήματα και θα θέλαμε μια περισσότερη αστυνόμευση. Η σήμανση έχει τοποθετηθεί που είναι η ευθύνη του Δήμου και από εκεί και πέρα με συνεχείς προσπάθειες νομίζω βελτιώθηκαν σε κάποιους δρόμους. Δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα η Νικολάου Στράτου που αναφέρατε. Έχουμε δρόμους όπως η Αδριανούπολη, στην οποία τρέχουν επίσης με ηλικιώδεις ταχύτητες και τα οχήματα και έχουν γίνει και ατυχήματα στο παρελθόν. Όπως επίσης και μέσα από το έργο των ασφαλτοστρώσεων, το δεύτερο έργο, γιατί το πρώτο έργο έγινε το 2021, το δεύτερο εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες του οδοστρώματος σε όσο μπορούμε μεγαλύτερο αριθμό δρόμων. Μέσα σε αυτή την τετραετία ασφαλτοστρώνουμε πάνω από 100 δρόμους, είναι 36 και άλλοι 65, 101 δρόμοι, οι οποίοι ασφαλτοστρώνονται για να γίνουν σύγχρονοι, να γίνουν πιο ασφαλείς και αν θέλετε να βελτιώσουμε και λίγο τις συνθήκες όσον αφορά στα ράβε ξύλωνε από τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας και από τις οπτικές ίνες που μας έχουν ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Μια κατάσταση η οποία θεωρώ ότι θα εξομαλυνθεί σιγά σιγά, μιας και τα δίκτυα των οπτικών ινών έχουν σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί στην Καλαμαριά. Αναγκαίο κακό. Με τα αναπομείνοντα κομμάτια των παλαιών αυτών σαμαρακίων, τα οποία αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για τα δίκυκλα, τι θα γίνει? Αυτά ένα-ένα μόλις διαπιστώνουμε κάπου ότι έχουν φθαρεί πολύ τα σαμαράκια, τα ξυλώνουμε στο σύνολό τους και προχωράμε σε αναπλάσεις των οδών. Όπως επίσης και εκεί που έχουμε έργα οδοποιίας, όπου ξυλώνουμε σαμαράκια ή εύκαμ τα πασαλάκια και εκεί να ξυλώνονται. Μάλιστα. Επίσης υπάρχει το εξής φαινόμενο. Στις ράμπες που έχουν κατασκευαστεί την προηγούμενη δεκαετία στο Δήμο Καλαμαριάς υπάρχουν τεράστιες κακοτεχνίες, θα έλεγα, ή κακοί σχεδιασμοί των μελετών. Δηλαδή υπάρχουν ράμπες αναπήρων οι οποίες καταλήγουν πάνω σε κολόνες, σε δέντρα ή καταλήγουν πάνω σε νησίδες οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά. Έτσι. Στόχος μας είναι σε κάθε περίπτωση να καταφέρουμε να κάνουμε οδεύσεις που να μπορεί να κινηθεί είτε ένα άτομο με αναπηρία είτε μία μητέρα με ένα καροτσάκι. Αυτή τη στιγμή εκτελούνται έργα σε πεζοδρόμια και αστικές αναπλάσεις σε αρκετές περιοχές. Ενδεικτικά αναφέρω τη Μητροπολίτη του Χρυσάνθρωπου που ολοκληρώθηκε, έξω από το 23ο Δημοτικό που και αυτό εξελίσσεται αυτή τη στιγμή το έργο. Το μεγάλο έργο των ραμπών που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, 1,7 εκατομμύρια, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Τώρα τελειώσαμε από τις περιοχές των εργατικών της Νέας Κρίνης, μια περιοχή υποβαθμισμένη που δεν είχε καμία ράμπα και γίνονται τώρα. Παρ' όλα αυτά,
βλέπουμε κακή χρήση, μιας και οι ράμπες συχνά πυκνά χρησιμοποιούνται ως ράμπα για να παρκάρει ένα αμάξι πάνω στο πεζοδρόμιο. Κάνουμε μια κακή χρήση, η οποία θα οδηγήσει πολύ πιθανόν στο να είναι σπασμένα όλα αυτά που δημιουργούμε σήμερα, και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να επιμείνουμε πάρα πολύ, στο ότι αυτά που φτιάχνουμε δεν τα φτιάχνουμε για μας, είναι το σπίτι ολονών μας, ένας ελεύθερος κοινόχρησος χώρος, είναι ένας χώρος τον οποίο θα πρέπει όλοι μαζί να τον προστατεύουμε. Όταν βλέπουμε να καταστρατηγείται κάτι, θα πρέπει να καλέσουμε την αστυνομία και να τον προστατεύσουμε και να τον προφυλάξουμε, ώστε να είναι διαχρονικός. Από εκεί και πέρα, αυτές οι ράμπες που αναφέρατε που προϋπάρχουν, σαφώς και είναι ράμπες οι οποίες έχουν γίνει πριν 15-20 χρόνια, είναι ράμπες οι οποίες σε κάποιο δεύτερο προγραμματισμό, όταν θα φτάσουμε να έχουμε παντού ράμπες, ίσως θα θέλουν μια επισκευή. Και μπορώ να φανταστώ περιπτώσεις στις οποίες μπορεί και μετά την κατασκευή της ράμπας να έγινε ασφαλτόστρωση, οπότε να έχει δημιουργήσει το λεγόμενο δόντι ανάμεσα στο οδόστρωμα και στην κατάληξη της ράμπας. Μπορώ να σκεφτώ ράμπες οι οποίες, και οι ράμπες που κάνουμε τώρα, πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι δεν οδηγούν κάπου. Παρ' όλα αυτά, όταν βγαίνει ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα αυτού του Αντώνη Τρίτσης βγήκε και έπρεπε μέσα σε 2 μήνες να καταθέσουμε μια πρόταση, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η πρόταση δεν δημιουργήθηκε επί το έργο, δημιουργήθηκε σε ένα γραφείο όπου πήραμε ένα χάρτη και προσπαθήσαμε να κάνουμε οδεύσεις. Από εκεί και πέρα μπορεί να συναντήσουμε και μια κολόνα, μπορεί να συναντήσουμε και ένα δέντρο όταν έρχεται η ώρα της κατασκευής. Αυτά τα εμπόδια δρομολογείται η απομάκρυνσή τους. Αν είναι κολόνα της ΔΕΗ, στέλνουμε έγγραφο στον ΔΔΕ για να μπορέσουν να απομακρυνθεί ή να υπογειοποιηθεί το δίκτυο. Αν είναι κάποιο δέντρο, μόλις παρέρχεται το χρονικό διάστημα σωστής της ζωής του, μέσα στο ασφαλού ζωής μέσα στο αστικό περιβάλλον, απομακρύνεται και δεν αντικαθίσταται όταν το πεζοδρόμιο είναι μικρότερο από 1,5 μέτρο. Δυστυχώς τα περισσότερα πεζοδρόμια στην Ελλάδα είναι μικρότερα από 1,5 μέτρο. Αυτό το πρόβλημα. Θα συμφωνήσω και γι' αυτό φροντίζουμε να αντικαθιστούμε τα δέντρα αυτά που κόβονται σε άλλες περιοχές, δηλαδή μέσα σε πάρκα κτλ., ούτως ώστε να μην μειωθεί και το πράσινο, αλλά απ' την άλλη να μην αποτελούν και τα δέντρα εμπόδια για τη διαβίωση των ανθρώπων, είτε είναι με αναπηρία είτε χωρίς. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι τα δέντρα τα χρειαζόμαστε, έτσι. Βέβαια. Χρειαζόμαστε πράσινο, χρειαζόμαστε δέντρα. Εντάξει, μπορεί η Καλαμαριά να είναι ο Δήμος με το περισσότερο πράσινο στη Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά, η Θεσσαλονίκη στο σύνολό της δεν αποτελεί τιμή ή περηφάνεια, τουλάχιστον όσον αφορά στην αναλογία πρασίνου ανακάτοικο. Στην Καλαμαριά έχουμε την ευλογία, θα έλεγα, να έχουμε το παραλιακό μας μέτωπο, το οποίο έχει φύτευση, έχουμε το στρατόπεδο Κόδρα, τα οποία ανεβάζουν κατά πολύ τη φύτευση, αλλά προσπαθούμε και ως Δήμος, όπου υπάρχει περίπτωση να κοπεί κάποιο δέντρο, να αντικαθίσταται τουλάχιστον από ένα, τις περισσότερες φορές από 2 δέντρα. Μάλιστα. Και μιας που μιλάμε για δέντρα, ας μεταφερθούμε λίγο στην Οδό Σοφούλη, στα σύνορά σας με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Εκεί το πεζοδρόμιο, κατά το μεγαλύτερο μήκος της οδού, Σοφούλη, έτσι, έως και τα φανάρια της καθηγητού Ρωσίδου, δυστυχώς δεν είναι πεζοδρόμιο. Έτσι, είναι σπασμένες πλάκες, φουσκωμένα πεζοδρόμια, δέντρα που έχουν παραμεγαλώσει. Φυσικά τα χρειαζόμαστε σίγουρα τα δέντρα, έτσι. Δεν είπαμε να τα κόψουμε για να κάνουμε το πεζοδρόμιο. Εκεί τα δέντρα δεν μπορούν να φύγουν, το γνωρίζετε πολύ καλά. Mm. Νομίζω ότι η ομορφιά της οδού Σοφούλη είναι εκείνα τα πλατάνια, εκείνη η ομορφιά που έχει σε όλο της το μήκος. Και αν θέλετε, τη στιγμή που σταματάνε τα πλατάνια, μπορεί να είναι καλύτερο το πεζοδρόμιο, αλλά το βλέπετε ότι είναι χειρότερη ποιότητα ζωής των κατοίκων μας. Από εκεί και πέρα, έχουμε βάλει μια μεγάλη μελέτη, η οποία επίσης εκπονείται αυτή τη στιγμή από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την ΕΕΤΑ. Είναι μελέτη που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Τουρισμού και αφορά στην ανάπλαση του άξονα Σοφούλη Πλαστήρα, αλλά και ένα δεύτερο υποέργο που ενοποιεί το παραλιακό μέτωπο της Σοφούλη Πλαστήρα με αυτό της Θεσσαλονίκης, με το κομμάτι εκεί κοντά στο Ποσειδόνιο. Άρα αυτό που έχουμε σκοπό, με προτεραιοποίηση να μπορέσει να γίνει άμεσα και το έργο μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη, μια μελέτη η οποία θα θέλει ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο, ο οποίος θα είναι ασφαλής, θα είναι φιλικός για τον κάτοικο και της Καλαμαριάς και της Θεσσαλονίκης, και θα μπορεί να τον οδηγήσει με το ποδήλατο ή με τα πόδια να φτάσει από την περιοχή της Ρέμβης μέχρι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ πολύ για την πάσα που μου δώσατε, γιατί θα περάσουμε τώρα στον ποδηλατόδρομο της Οδού Μεταμορφώσεως, ο οποίος είναι ένας ποδηλατόδρομος, μόνο ποδηλατόδρομος δεν είναι, έτσι, είναι μια λωρίδα επάνω στο πεζοδρόμιο, η οποία όμως διακόπτεται συνεχόμενα
από ψηλά κράσπεδα τα οποία δεν έχουν ράμπα για τα ποδήλατα για να κατέβουν. Θα πρέπει να σταματήσεις, να κατέβεις και να ξανανέβεις. Είναι ένα έργο που είχε γίνει πριν αρκετά χρόνια, το οποίο έχουμε διαπιστώσει ότι δεν είναι λειτουργικό. Παρ' όλα αυτά, ήταν μια πρώτη προσπάθεια να περάσει στο μυαλό μας ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να βάλουμε και το ποδήλατο στην καθημερινότητά μας. Έχουμε διαπιστώσει τέτοια προβλήματα. Ήταν σε χειρότερη, τολμώ να πω, κατάσταση, γιατί είχε και λακκούβες, δεν ήταν τελείως προβληματικός. Βελτιώθηκαν κάποιες λακκούβες. Τώρα έχω διαπιστώσει ότι έχουν ξανανοίξει κάποιες από αυτές. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας δρόμος που από τη φύση του, ένας ποδηλατόδρομος που από τη φύση του και από το μέγεθός του δεν χρησιμοποιείται από ποδήλατα. Είναι διακοπτόμενα κομμάτια των 20 και 30 μέτρων. Δεν βοηθούν για χρήση ποδηλάτου. Οπότε και νομίζω ότι δεν αντιμετωπίζεται και από τις υπηρεσίες μας ως ποδηλατόδρομος. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα όμορφο αρχιτεκτονικό στοιχείο μέσα στον πεζόδρομο που είχε διαμορφωθεί πριν περίπου 10-12 χρόνια. Το ζούμε, το έχουμε στην καθημερινότητά μας και από εκεί και πέρα μακάρι να καταφέρουμε βλέποντάς το να θυμόμαστε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ποδηλατοδρόμους, πρέπει να βάλουμε το ποδήλατο στην καθημερινότητά μας και να καταφέρουμε και μέσα από τις στρατηγικές αστικές αναπλάσεις που είναι το μεγάλο έργο που πήραμε από το Ταμείο Ανάκαμψης αξίας περίπου 9 εκατομμυρίων, να καταφέρουμε να συνδέσουμε το μετρό τους σταθμούς του μετρό με το παραλιακό μέτωπο και το παραλιακό μέτωπο, όπως σας είπαμε, μέχρι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα λειτουργικό δίκτυο πεζοδρόμων που θα αλλάξει την καθημερινότητά μας και θα μας βάλει λίγο σε σκέψεις πιο ευρωπαϊκές και πιο φιλικές για την πόλη μας. Και ένα τελευταίο παράπονο των κατοίκων, που εγώ δεν είδα όμως, και εδώ πρέπει να σας δώσω και τα συγχαρητήριά μου. Γιατί πραγματικά χθες που ήρθαμε και γυρίσματα στην Καλαμαριά να δούμε τα προβλήματα, να τα καταγράψουμε, δεν βρήκα σκουπίδια πουθενά. Όπως είναι π.χ. στο Δήμο Θεσσαλονίκης, που δεν μπορείς να περάσεις από τα σκουπίδια, έτσι δεν είναι. Άρα, είναι κοσμική κατάσταση. Άρα καταλαβαίνετε, για να ήρθατε ανήμερα 15 Αύγουστο και να μην βρήκατε σκουπίδια, καταλαβαίνετε ότι ο Δήμος Καλαμαριάς κάτι έχει κάνει σωστά και νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον έχει πολύ καιρό να συναντήσω έναν κάδο γεμάτο ή έναν κάδο ξεχυλισμένο, πόσο μάλλον. Ειλικρινά. Παρόλα αυτά, πρέπει να δώσουμε ένα τεράστιο μπράβο και στις υπηρεσίες μας, οι οποίες καταφέρνουν να έχουν την καθαριότητα στην πρώτη γραμμή για το Δήμο μας. Σαν πρώτη προτεραιότητα, έχουμε 7ήμερη αποκομιδή απορριμμάτων. Το παρατήρησα χθες που βρήκε μια κυρία να καθαρίζεται εδώ έξω από το Δημαρχείο. Ναι. Εγώ μιλάω για τους κάδους. Μαζεύουμε τους κάδους 7 μέρες την εβδομάδα. Επίσης, έχουμε καθαριότητα σάρωση, όπως είπατε, 7 μέρες την εβδομάδα, ιδιαίτερα στα πολυσύχναστα μέρη όπως είναι η πλατεία μας και ο πεζόδρομός μας. Και αυτό που θέλουμε σε κάθε περίπτωση είναι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό όσον αφορά στην καθαριότητα, στο πλήσιμο των κάδων, ό,τι σημαίνει καθαριότητα. Και έχουμε εντάξει, εννοείται, και στην καθαριότητα, στην προγραμματισμένη καθαριότητα και πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν μέχρι πρότινος, δηλαδή το ότι καθαρίζουμε περίπου μία φορά το μήνα, τους καλοκαιρινούς μήνες, και δύο φορές το μήνα το παραλιακό μας μέτωπο από τα φύκια. Το ότι καθαρίζουμε το πρώην στρατόπεδο Κόδρας, το οποίο επίσης, αν το επισκεφτείτε, θα καταλάβετε ότι έχουν απομακρυνθεί πάρα πολλά από τα απορρίμματα που υπήρχαν κτλ. Καταλαβαίνετε ότι αυτά απαιτούν πολλές εργατόρες. Από το πρώην στρατόπεδο Κόδρα έχουν φύγει φορτηγά και φορτηγά με σκουπίδια. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν σε μια έκταση περίπου 350 στρεμμάτων να είναι καθαρή, να είναι κουρεμένη, να είναι προφυλαγμένη και να την έχουμε εντάξει στην καθημερινότητά μας. Άρα η καθαριότητα βλέπουμε ότι πάει καλά. Έχουμε σύγχρονο στόλο, παίρνουμε και άλλα ηλεκτροκίνητα οχήματα, μηχανήματα, εργαλεία. Φροντίζουμε να είναι καθαρή η πόλη μας και νομίζω ότι είναι και ένα στοίχημα για όλους μας, μιας και το να λειτουργεί σωστά η καθαριότητα είναι και λίγο στο χέρι του Δημότη, είναι στο χέρι όλων μας να συνεργαζόμαστε με τις υπηρεσίες, να ειδοποιήσουμε όταν θα κατεβάσουμε ογκώδη, να ειδοποιήσουμε για κάτι που υπάρχει και δεν μας αρέσει και μέσα από αυτή τη σχέση πολίτη και Δήμου να καταφέρουμε να έχουμε την πιο όμορφη και την πιο καθαρή πόλη. Θα σας πω το εξής. Ως δημοσιογράφος λέω, δεν μπορεί, κάπου θα έχει σκουπίδια. Ψάξαμε ακόμα και τα πάρκα. Έτσι. Κάτι πάρκα πολύ απομονωμένα. Δεν υπήρχε τίποτα. Και γι' αυτό σας δίνω τα συγχαρητήριά μου ειλικρινά σε αντίθεση με τους υπόλοιπους. Λοιπόν, και μια στιγμή που μιλάμε για προβλήματα, έχει τεθεί σε λειτουργία, αν δεν κάνω λάθος, και το formycity.gr.
είχε τεθεί παλιότερα, εμείς το έχουμε εξελίξει. Τι νομίζω ότι είναι μια πλατφόρμα η οποία είναι μια εφαρμογή, η οποία υπάρχει και μπορεί να κατέβει και στο κινητό, για ό,τι κινητό έχει ο καθένας, και μπορεί ο πολίτης να επικοινωνήσει το ζήτημά του, το πρόβλημά του, είτε είναι μια λακκούβα, είτε είναι ένα δέντρο, είτε είναι μια λάμπα καμένη. Έχει διάφορες εφαρμογές, αλλά και άλλες προτάσεις να κάνει. Μια πλατφόρμα στην οποία φροντίζουμε, αν μη τι άλλο, σύντομα ο κάθε συνδημότης μας να λάβει μια απάντηση και από εκεί και πέρα να μπει μια προτεραιοποίηση στην υπηρεσία, να μπει ένας προγραμματισμός και να επικοινωνήσουμε με τον συνδημότη μας για να του πούμε αν η επίλυση του προβλήματός του είναι άμεση, είναι κάτι απλό, ή ότι λύθηκε ήδη το πρόβλημά του, ή να τον ενημερώσουμε για τον προγραμματισμό που υπάρχει. Ελπίζω οι απαντήσεις να είναι άμεσες σε βάθος χρόνου ενός μήνα, το πολύ, έτσι δεν είναι? Οι απαντήσεις είναι σε βάθος χρόνου 3 ημερών. 3 ημερών. Mm. Πάρα πολύ ωραία, γιατί είχαμε ένα ρεπορτάζ προχθές στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος απάντησε σε αίτημα του 2016. Κοιτάξτε, έτσι. Υπάρχουν τα πάντα. Μπορεί να υπάρξει και ένα αίτημα που θα είναι, αλλά ας μην μείνουμε σε αυτή την άσχημη εικόνα. Αν καταφέρουμε το 95-98% να απαντιέται μέσα στο τριήμερο, νομίζω ότι πρέπει να δούμε τη δουλειά που γίνεται και όχι αυτό που δεν γίνεται το ένα. Εδώ είμαστε για να το βελτιώσουμε και το ένα, αλλά να μην στεκόμαστε στον αρνητισμό. Ξέρετε, πολύ πιο εύκολα περνάει μια είδηση, μια κουβέντα, αν έχει άρνηση και αν έχει το ότι κάτι δεν γίνεται σωστά, παρά να πούμε ότι κάτι γίνεται σωστά. Νομίζω ότι υπάρχει μια σταδιακή βελτίωση και γι' αυτό εργαζόμαστε. Τουλάχιστον εγώ είμαι εδώ στο Δημαρχείο τουλάχιστον 15 ώρες τη μέρα και αυτό σημαίνει πολλή δουλειά και για μένα και για τους συνεργάτες μου. Λοιπόν, και μιας που λέτε ότι είστε στο Δημαρχείο, είστε και μοναδικός δήμαρχος, αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει θεσπίσει την ημέρα του πολίτη. Δεν ξέρω αν είμαι ο μοναδικός. Ξέρω ότι την έχω θεσπίσει εδώ και 4 χρόνια. Εδώ και 4 χρόνια, με εξαίρεση ένα σταμάτημα που κάναμε για την πανδημία, έχω απουσιάσει μόνο 2 Τετάρτες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε Τετάρτη είμαστε εδώ, συναντάμε συνδημότες μας, ακούμε τους προβληματισμούς τους, ακούμε τις προτάσεις τους, τα προβλήματά τους. Κακά τα ψέματα, οι εκφράσεις, τα παράπονα στον Δήμαρχο δεν είναι τυχαίες. Έχουμε ακούσει διάφορα. Έχω πει για την επόμενη πενταετία που έχουμε μπροστά μας ότι θα ανοίξω και ένα βιβλίο για να γράψω κάποια από αυτά τα αιτήματα, γιατί τώρα μας διαφεύγουν και δεν είναι εύκολο να συγκεντρώσουμε πράγματα με τα οποία μας φάνηκαν περίεργα ή οτιδήποτε τέτοιο, να μαζέψουμε και κάποια μαργαριτάρια. Παρ' όλα αυτά έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και στο σχεδιασμό του τι έχουμε να κάνουμε μπροστά μας και στην επίλυση προβλημάτων τη στιγμή που τα συζητάμε, αλλά και στην ανταλλαγή απόψεων με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν ιδέες τις οποίες δεν έχουμε σκεφτεί, να τις εφαρμόσουμε και να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητά μας. Μάλιστα. Και πάνω στο τελευταίο παράπονο των δημοτών, τα αυτοκινητά και στο Δημαρχείο. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις σε όλους τους αρμόδιους και στην αστυνομία. Είναι ιδιωτικά, είναι 2 εταιρείες, 2 μαγαζιά τα οποία νοικιάζουν, έχουν παιχνίδια και έχουν αυτοκίνητα. Ατυχήματα και τραυματισμοί. Έχουμε κάνει παρέμβαση και στην αστυνομία λοιπόν και στη Διεύθυνση Βιομηχανίας της Περιφέρειας, και αυτό που μας έχουν διαβεβαιώσει είναι ότι με βάση τα χαρακτηριστικά που έχουν είναι νόμιμη η λειτουργία τους, οπότε δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Μπορεί ο δημοτικός χώρος. Μπορεί. Όπως μπορεί ο καθένας να πάρει το αυτοκινητάκι του και το ποδήλατό του. Ναι, αλλά αυτά τα νοικιάζουν, βγάζουν χρήματα. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν κάνουν κάτι παράνομο, τουλάχιστον κατά την αστυνομία ή τη Διεύθυνση Βιομηχανίας, η οποία είναι η αρμόδια για την τήρηση των μέτρων. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχουμε κάνει είναι έχω ζητήσει εγώ προσωπικά από την υπηρεσία να ξεκινήσει τη σκέψη για μια τροποποίηση του οργανισμού, του κανονισμού λειτουργίας του πεζόδρομου, βάσει της οποίας θα απαγορευτεί με μια κανονιστική απόφαση η χρήση αυτών των αυτοκινήτων ή θα γίνει κάποια περιορισμένη χρήση του σε κάποιο σημείο της πλατείας μας, ούτως ώστε να μην έχουν τέτοια ατυχήματα που και εγώ ίδιος έχω βρεθεί μπροστά σε ένα τέτοιο συμβάν. Είναι άσχημη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, όταν αυτός που κάνει αυτήν την χρήση του αυτοκινήτου δεν κάνει κάτι παράνομο, γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να του κάνουμε τίποτα παρά κάποιες συστάσεις για τον τρόπο που λειτουργούν. Δεν είχα βρεθεί ποτέ, δεν είχα την ατυχία να βρεθώ ανάμεσα σε αυτά τα αυτοκινητάκια, αλλά από βίντεο που είδα που ανέβηκε στις ομάδες της Καλαμαριάς στο Facebook, πραγματικά δηλαδή, δεν θα ήθελα να περάσω ανάμεσά τους. Είναι και επικίνδυνο και τέτοια τα παιδάκια, αλλά δηλαδή, λειτουργούν σαν συγκρούμενα, δεν είναι. Είναι περίεργος ο τρόπος που λειτουργούν. Παρ' όλα αυτά, εάν τα λειτουργήσουν, εκεί πάμε πάλι στον χρήστη, που αν γίνεται ορθή χρήση του οποιοδήποτε εργαλείου μπορεί να είναι καλή η λειτουργία του, αλλά αν γίνεται κακή χρήση μπορεί να μετατραπεί σε όπλο.
Όπως και στους δρόμους, φαντάζομαι. Σε όλα τα πράγματα, από την πυρηνική ενέργεια μέχρι το αυτοκινητάκι στον πεζόδρομο. Νομίζω ότι αν το κάθε αυτοκινητάκι το νοικιάσει συνειδητά ένας γονιός, πάρει το τηλεχειριστήριο και έχει κοντά το παιδί του και το κάνει μια βόλτα, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Αν ο καθένας αφήσει το παιδί του ανεξέλεγκτο και πάει να πιει καφέ 500 μέτρα από το παιδί του, εκεί μπορεί να γίνει όπλο και μπορεί να χτυπήσει και το παιδί, μπορεί να χτυπήσει και κάποιο άλλο παιδί. Είναι θέμα παιδείας και πάλι. Όλα εκεί καταλήγουν. Μάλιστα. Τώρα θα περάσουμε σε μια ερώτηση που κάνω σε όλους τους δημάρχους ή υποψηφίους. Γιατί να ξαναψηφίσει ο Δημότης Καλαμαριάς τον Γιάννη Παπαδημανέλη? Αρχικά εγώ θα έλεγα γιατί είδε πολλά πράγματα καινούργια, γιατί είδε πράγματα να εξελίσσονται. Αν δεν τα είδε, μπορεί να τα ψάξει και να δει τι πράγματα έχουν ξεκινήσει. Δεν είναι τυχαίο ότι βάλαμε μπρος έργα τα οποία τα ακούγαμε 40 χρόνια, όπως είναι το αλευτικό καταφύγιο, όπως είναι η διάνοιξη της οδού Πόντου και άλλα πολλά. Φέραμε καινούργια έργα τα οποία ξεκίνησαν ή ξεκινάνε. Δεν είναι τυχαίο το ότι βγαίνει ανάδοχος στην ανάπλαση, βιοκλιματική ανάπλαση Βότσικη Φυσιάς, στις στρατηγικές αστικές αναπλάσεις που ήρθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή ήρθαν χρήματα και γίνονται αυτή τη στιγμή έργα, το δίκτυο ομβρίων που γίνεται στο Φίνικα. Όλα αυτά που σας λέω, τα 5 έργα, είναι έργα τάξεως μεγέθους 10 εκατομμυρίων το καθένα. Για να μην τα αθροίζω, περίπου συνολικά τα έργα που φέραμε είναι της τάξης των 80 εκατομμυρίων ευρώ, τα μεγάλα έργα που φέραμε στον τόπο μας, και με αυτά τα έργα, αν ολοκληρωθούν και προχωρώντας και το μετρό στην ολοκλήρωσή του, νομίζω ότι στην επόμενη πενταετία θα έχουμε μπροστά μας μια μοναδική ευκαιρία, θα έλεγα, ως Καλαμαριά, να καταφέρουμε την Καλαμαριά μας να την κάνουμε πολύ πιο σύγχρονη, πολύ πιο ανθρώπινη και να κοιτάξουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το αύριο, χωρίς να φοβόμαστε τη στασιμότητα που είχαμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Χρηματοδότηση δεν υπήρχε πριν? Τη χρηματοδότηση για να την πάρεις θα πρέπει να τη διεκδικήσεις. Νομίζω ότι αν δείτε ως δημοσιογράφος, αν κάνετε το ρεπορτάζ σας και δείτε τι χρηματοδοτήσεις είχε πάρει ο Δήμος Καλαμαριάς, ας πούμε, από το Φιλόδημο, και τι χρηματοδοτήσεις έχουμε πάρει τώρα, θα αντιληφθείτε. Όπως επίσης, αν δείτε τα βαλτωμένα αυτά έργα που ήταν το αλευτικό καταφύγιο από τη δεκαετία του 80, η διάνοιξη της Πόντου επίσης από τη δεκαετία του 80, η μελέτη για το Βότσικη Φυσιά που ήταν στα αζήτητα, και το ίδιο και του αισθητηριακού πάρκου, τα οποία είχαν κηρυχθεί έκτοτε οι μελετητές. Όλα αυτά, το ότι τα ζωντανέψαμε, τα ολοκληρώσαμε και τα φέραμε και τώρα είναι έργα αυτή τη στιγμή, έργα που εξελίσσονται, αυτό σημαίνει ότι κάτι κάναμε, έγινε πολλή δουλειά, και δεν ξεχνάμε ποτέ και το επίπεδο της καθημερινότητας, το οποίο φροντίσαμε να είναι πολύ διαφορετικό και δεν κοιτάξαμε να κάνουμε πράγματα προεκλογικά. Όταν λέμε ότι κάναμε τα έργα οδοποιίας και τα έργα οδοποιίας ξεκίνησαν από το 20 και το 21, καταλαβαίνετε ότι κάναμε τους μισούς δρόμους το 2021, τους άλλους μισούς το 2022-2023, και αυτό που είπαμε στους συνδημότες μας είναι ότι κάθε 2 χρόνια θα έχουμε ένα έργο οδοποίησης, ούτως ώστε να καταφέρουμε, τώρα που ολοκληρώθηκε το δίκτυο οπτικών ινών, να καταφέρουμε να βελτιώνουμε την κατάσταση στο οδικό μας δίκτυο, και έχουμε πάρει και ένα εργαλείο πιλωτικό μόνο για το Δήμο Καλαμαριά. Σε όλη την Ελλάδα είμαστε ο πρώτος Δήμος που το εφαρμόζουμε, βάσει του οποίου θα βλέπουμε το ποσοστό της οδοποιίας που είναι καλό και το ποσοστό οδοποιίας που έχει πρόβλημα, για να μπορούμε να οργανώνουμε τα επόμενα έργα με πολύ καλύτερο τρόπο και χωρίς να αμφισβητείτε το αν είχε μεγαλύτερο πρόβλημα κάποιος άλλος δρόμος έναντι αυτών που όντως ασφαλτοστρώνουμε. Μάλιστα. Και τέλος, να σας κάνω και την άλλη ερώτηση. Μιας που μιλάμε για καθημερινότητα, στην καθημερινότητα δυστυχώς, καλώς ή κακώς, υπάρχουν και ασθένειες. Έχετε εδώ στο Δήμο σας ένα νοσοκομείο, τον Άγιο Παύλο. Ο οποίος όμως ο Άγιος Παύλος ουσιαστικά είναι ένα νοσοκομείο, όπως μας έχει πει και ο ίδιος ο διοικητής, ο κύριος Κάτσακας, για γκρέμισμα. Έτσι. Με αυτό το χαρακτηρισμό. Για γκρέμισμα δεν θα τον χαρακτήριζα. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει πλήρως ως ένας πέμπτος πυλώνας της νοσοκομιακής περίθαλψης στη Θεσσαλονίκη μας. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα νοσοκομεία είναι είτε στο κέντρο είτε στην δυτικά. Νομίζω στην Ανατολική Θεσσαλονίκη λείπει ένα τέτοιο νοσοκομείο που θα λειτουργεί με πλήρη ανάπτυξη, θα έχει όλες τις κλινικές, ναι, και σαν τέτοιο θέλουμε να το δούμε. Το ελληνικό δημόσιο, κλείνοντας το νοσοκομείο Παναγία, έχει κάνει εξοικονόμηση αρκετών εκατομμυρίων μόνο και μόνο από τα ενίκια που θα έδινε. Αν σκεφτούμε ότι έχουν εξοικονομηθεί, θα έλεγα,
αρκετά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι οφείλει αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο να βάλει αυτόν τον προγραμματισμό μπροστά. Mm-hmm. Ο κύριος Κάτσακας, όπως σωστά είπατε, έχει κάνει όλες τις μελέτες και τις προμελέτες για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Έχουμε έρθει σε επαφή και με την υγειονομική περιφέρεια και με το Υπουργείο Υγείας και με την περιφέρεια για να βάλουμε μπροστά αυτό το έργο. Και το έργο αυτό της επέκτασης του πρώην νοσοκομείου, του νοσοκομείου Αγίου Παύλου, είναι ένα έργο πνοής και ένα έργο, θα έλεγα, ποιότητας ζωής και ανθρωπιάς στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, μιας και δεν είναι μόνο για τους Καλαμαριώτες, είναι ένα νοσοκομείο το οποίο εξυπηρετεί από την Καλλικράτεια μέχρι την περιοχή του Ντεπό και του Φάληρου στη Θεσσαλονίκη. Άρα μιλάμε για ένα νοσοκομείο το οποίο αντιστοιχεί περίπου σε μισό εκατομμύριο πληθυσμού. Και μάλιστα, επειδή το έχω επισκεφτεί τελευταία το νοσοκομείο, πρέπει να παραδεχτώ ότι και η ποιότητα των υπηρεσιών του είναι εξαιρετική, έτσι. Έχει πολύ καλό υγειονομικό προσωπικό, έχει πάρει πολύ εξοπλισμό και τώρα μένει να γίνει η ανάπτυξη του υπόλοιπου νησού, η δεύτερη πτέρυγα που συζητάμε, για να μπορέσει όντως να λειτουργήσει. Και είναι και ένα νοσοκομείο, αν θέλετε, το οποίο είναι πάνω στον περιφερειακό. Είναι ένα νοσοκομείο στο οποίο και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, να είσαι πολύ εύκολα, θα βρεθείς δίπλα του. Μάλιστα. Και τέλος, ποια είναι, πιστεύετε, η γνώμη που έχουν οι Καλαμαριώτες για τον δήμαρχό τους? Είναι θετική ή αρνητική? Κοιτάξτε, γι' αυτό καλύτερα θα πρέπει να μιλήσετε με τους ίδιους τους συνδημότες μας. Παρ' όλα αυτά, εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, όχι μόνο εγώ, αλλά όλη η ομάδα μας. Από την αρχή, αυτό που είπαμε είναι ότι δεν θα πούμε ποτέ τίποτα ούτε στρογγυλεμένο, ούτε ψεύτικο, ούτε μη ειλικρινές. Μιλάμε αληθινά, κοιτάμε στα μάτια τους συνδημότες μας. Για όσα έχουμε πει, είμαστε, νιώθουμε την ευθύνη και την σοβαρότητα των λεγόμενων σε κάθε περίπτωση. Και από εκεί και πέρα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως απολογισμό είναι ότι ανοίξαμε όλα τα ζητήματα της Καλαμαριάς, είτε μιλάμε για παραλιακό μέτωπο, είτε για στρατόπεδο Κόδρα, είτε για διάνοιξη πόντου, δύσκολα ζητήματα. Τα περισσότερα από αυτά τα έχουμε βάλει σε μία τροχιά υλοποίησης. Ήδη γίνονται δουλειές, ήδη έχουμε εργασίες, και από εκεί και πέρα, στα επόμενα 5 χρόνια, έχουμε να ολοκληρώσουμε πάρα πολλά, μιλώντας πάντα αληθινά και χωρίς να προσπαθούμε οποιαδήποτε στιγμή να κλέψουμε την ψήφο τους. Κύριε Νταρδεμανέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη τη σημερινή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Είπαμε πράγματα που θα ακουστούν στον κόσμο, πράγματα που δεν τα ξέρανε. Και ίσως και γι' αυτό να υπάρχει μια μικρή γκρίνια, γιατί πολλές φορές ο δημότης βλέπει την εικόνα, δεν ξέρει τι γίνεται από πίσω. Κοιτάξτε, πολλές φορές ο κόσμος, και εμείς ακόμη όταν ακούμε κάπου κάποια παράπονα, τα φιλτράρουμε. Είναι άλλο να ακούς παράπονα από κάποιον που ξέρεις ότι θα ακούσει παράπονα, γιατί έχει σκοπό να εκφράσει παράπονα, και είναι διαφορετικό να το ακούς από έναν απλό συνδημότη σου. Υπάρχουν συνδημότες μας οι οποίοι εκφράζουν κάποια παράπονα μη γνωρίζοντας κάποιες καταστάσεις. Όταν τους τα εξηγήσουμε, καταλαβαίνουν, μας χτυπάνε την πλάτη και προχωράμε. Υπάρχουν όμως και συνδημότες μας οι οποίοι έχουν όφελος από το να συνεχίσουν να λένε αυτά τα παράπονα. Το ξέρουμε, τα βλέπουμε, και σε αυτές τις ομάδες υπάρχουν ομάδες στις οποίες εμείς δεν μπορούμε ούτε να γράψουμε ούτε να απαντήσουμε. Δεν ανακοινώνεται τίποτα από τα σχόλιά μας. Καταλαβαίνουμε ότι η λογοκρισία καλά κρατεί. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι έχουμε ανοιχτή την πόρτα του γραφείου μας, μιλάμε με τους συνδημότες μας. Εγώ για μία ακόμη χρονιά, για 5η χρονιά, δεν έχω πάει διακοπές, είμαι εδώ. Είμαι όλη τη μέρα είτε στο γραφείο μου είτε στο πεζοδρόμιο να μιλώ με τους συνδημότες μου, και νομίζω ότι η άποψη που έχουν και η εικόνα που έχουν για μένα μπορεί να διαμορφώνεται κάθε μέρα στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, μιλώντας μαζί μου, και αυτή η εικόνα είναι καλή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.